πάλι. Στο αρχείο οδηγήθηκε η φορολογική εκκρεμότητα του επιχειρηματία Λεωνίδα Μπόμπολα μετά την οριστική διευθέτησή τη με πρωτοβουλία του Ιδίου. Η φορολογική εκκρεμότητα βρισκόταν στη φάση τη διευθέτηση και μάλιστα είχε δοθεί από τι αρμόδιε φορολογικέ αρχέ προθεσμία άσκηση ενδίκων μέσων ή συμβιβασμού μέχρι τι 30 Απριλίου του 2015. Το κέντρο ελέγχου φορολογουμένων μεγάλου πλούτου προέβη σε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα πρωτοδικών και ο Λονίδα Μπόμπολα, παρότι η προθεσμία ρύθμιση τη εκκρεμότητά του έλεγε στο τέλο Απριλίου, παρουσιάστηκε στι αρμόδιε αρχέ και προχώρησε στην οριστική διοικητική επίλυσή τη με την αυτόματη καταβολή του ποσού του 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, καθώ ο επιχειρηματία ήταν, όπω είπαμε, σε διαδικασία διευθέτηση οφειλή που του είχε καταλογιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίε από την Εισαγγελία Αθηνών, σε σχέση με την εκκρεμούσα υπόθεση, προσκομίστηκαν τα σχετικά πιστοποιητικά και τα έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών, από τα οποία προκύπτει ότι πλέον δεν εκκρεμεί η οικονομική υποχρέωση του επιχειρηματία προ το δημόσιο και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Ο τρόπο χειρισμού τη υπόθεση πάντω και η εξάντληση κάθε αυστηρότητα στο πρόσωπο ενό επιχειρηματία, ο οποίο είναι σε διαδικασία διευθέτηση των υποχρεώσεών του, επιχειρήθηκε να σπηλωθεί η προσωπική και επαγγελματική του εικόνα, δημιουργεί προβληματισμό. Επίση, τέτοιου είδου χειρισμοί προκαλούν ανησυχία αλλά και δυσπιστία στον επιχειρηματικό κόσμο, καθώ πλέον αρκεί μια φορολογική εκκρεμότητα, η οποία μάλιστα έχει αναγνωριστεί και είναι σε φάση διευθέτηση, ώστε να προκληθούν εντυπώσει και να επιφυλαχθεί και σε άλλου επιχειρηματίε αλλά και απλού πολίτε η μεταχείριση που επιχειρήθηκε να επιβληθεί. Στον Λεωνίδα Μπόμπολα. Τώρα θα πάμε στο